Σήμερα κρατή μου γιορτάζει ο Αρκάδιος, η Αρκαδία και η Μεσσηνία ίσως. Καλές ελιές, καλά καπνά, καλά κρασά, δεν θα το έλεγα. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Kim Jong-un like this International Day και πολλοί ακόμα θα μαζευτούν να γιορτάσουν την ημέρα με φαντασμαγωρικέ παρελάσει και σειρά από πυρηνικέ δοκιμέ. Το 1632 θα γεννηθεί ο John Locke, Άγγλος φιλόσοφο από του προτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού, καθώ και ο πιο ενδιαφέροντα χαρακτήρα τη τηλεοπτική σειρά Lost. Να ξυπνάσου δεν με νοιάζει αν προτιμούσε άλλο μου, να μου το έλεγε πριν ηχογραφή σου, Είπε ο Λοκ, ο φιλόσοφος όχι του Λόστ, πάντα πίστευα ότι οι πράξει των ανθρώπων αποτελούν την καλύτερη ερμηνεία των σκέψεών του. Σαν σήμερα, το 1885, ο Γκότλιπ Ντάιμλερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα. Γιατί το αυτοκίνητο σου έχει δύο ρόδε, Γκότλιπ? Δεν είναι αυτοκίνητο. Α, είναι χειροκίνητο. Όχι, όχι. Συγγνώμη, ποδοκίνητο. Όχι, είναι μηχανοκίνητο, δεν Α, ωραίο ακούγεται και καθόλου επικίνδυνο, θα έλεγα. Μπράβο, Κόντλιπ, ζωή σε μα. Το 1926 θα γεννηθεί η Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, Ελληνίδα Βυζαντινό λόγος και ιστορικό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρο του τμήματο Ιστορία στο Πανεπιστήμιο τη Ορβόνη το 1967 και η πρώτη γυναίκα πρίτανη του Πανεπιστήμιου τη Ορβόνη. Σαν σήμερα το 1931 θα γεννηθεί ο Τροβαδούρο τη Ξενιτιά, μία από τι σημαντικότερε λαϊκέ φωνέ του ελληνικού πενταγράμμου, ο Στέλιο Καζατζίδη. Τρία χρόνια αργότερα το 1934 θα γεννηθεί ο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, κυρίω κινηματογραφικό αλλά και θεατρικό Έλληνα ηθοποιό. Το 1941 γεννιέται ο Δημήτρη Χριστόφια, διακεκριμένο πολιτικός Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ από το 1988 μέχρι το 2009 και πρόεδρο τη Δημοκρατία μα από το 2008 μέχρι και το 2013. Σαν σήμερα, το 1944, θα φύγει από τη ζωή ο Κλέονα Τριανταφύλου, ο τροβαδούρο τη Αθήνα, Έλληνα συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτή, γνωστό με το καλλιτεχνικό όνομα Ατίκ, ο οποίο, αν με ρωτά, που ξέρω ότι πια δεν με ρωτά, μου ακούγεται περισσότερο σαν όνομα κινηματογράφου ή παραδοσιακού ζαχαροπλαστείου. Το 1960 θα εκτελεστεί η πρώτη γυναίκα θανατοπινή τη στην Ελλάδα. Είχε καταδικαστεί επειδή είχε πνίξει την έγκυο νύφη τη και όπω υποψιαζόμαστε, όχι στα φιλιά όπω λέει και το σχήμα Σαν σήμερα το 2004 λήγουν οι Ολυμπιακοί Αγώνε τη Αθήνα. Οι πρώτοι αγώνε που έλαβαν χώρα στο σπίτι του έπειτα από του πρώτου εκείνου σύγχρονου του 1896. Το 2005 ο τυφώνας Κατρίνα γιγαντώνεται και καταστρέφει τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών από την Λουιζιάννα Έω την Φλόριντα. Θα στοιχήσει τη ζωή σε 1836 ανθρώπου και θα αφήσει πίσω του καταστροφέ 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ό,τι είχαμε το είπαμε και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, Ακροατή μου. Μην δίνει σημασία, είμαι επηρεασμένο από την αναφορά στο στέλιο, τον Καζατζίδη. Αύριο βεβαίω καινούργια ταξίδια στα μαύρα τα ξένα. Μέχρι τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία νυχτερίδε και αράχνε γλυκιά μου.